προσωπική ζωή είναι ένα κομμάτι από το οποίο όλα ξεκινούν και σταματούν? Είναι ένα λιμάνι, είναι ένα όρμος, είναι οτιδήποτε. Η προσωπική ζωή νομίζω ότι είναι πυροδοτή. Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, μου δίνει κίνητρο, με πυροδοτεί, ό,τι και αν είναι αυτό. Αλλά χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό που είπαμε για το λιμανάκι, χρειάζεται. Όχι απόλυτα για να ηρεμείς, ίσως και για να παίρνεις φόρα. Ναι, και να εμπνέεσαι. Ναι. Τώρα που με την Μαρίνα Σλάνογλου έχετε χωρίσει σε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους και με έναν πάρα πολύ γλυκό τρόπο, και από ό,τι ξέρω έχετε και επικοινωνία. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είμαστε, φιλική. Έχουμε, ναι, επαφή που λέμε. Ναι. Αυτό πώς γίνεται? Να χωρίσουμε και τίποτα. Μπορεί να χωρίσουμε, δεν έχουμε χωρίσει με τίποτα. Αυτό πώς μπορεί να το επιτύχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει μοιραστεί πάθος και πολύ δυνατά συναισθήματα? Κοίταξε, δεν νομίζω ότι ξεκινάς για να το πετύχεις. Αυτό συμβαίνει. Γίνεται μόνο του. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι σε άλλες σχέσεις μπορεί να μην, και σε δικές μας, να μην έχει συμβεί. Αυτό έγινε και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για έναν χωρισμό και μετά από ένα γάμο, ας πούμε. Και νομίζω ότι σε εμάς ολοκληρώθηκε. Όταν ολοκληρώνεται η σχέση, τελειώνει. Έτσι, δεν είναι ότι κόπηκε. Ναι, ότι έγινε κάτι, υπήρξε ένα τρίτο πρόσωπο, ένα εξωτερικό παράγοντα. Τίποτα από όλα αυτά. Ήταν τόση η ζωή της. Ναι, ήταν ένας κύκλος αυτό που λες. Ένας κύκλος, ναι. Και ξέρεις τι, Κώστα μου, είναι πολύ θαραλέο να το συνειδητοποιεί έστω ένας από τους δύο και να το δείχνει και στον άλλον και να αποφασίζουν να σταματήσουν κάτι πριν υπάρξει αυτή η φθορά που στο τέλος θα ξυπνάς και θα βλέπεις τον άλλον δίπλα σου ότι κοιμάται και θα βαριανασένεις. Και το τέλειο είναι να συμβεί και στους δύο την ίδια στιγμή. Αυτό θα είναι το τέλειο. Αν μπορεί να υπάρξει τέλειο συγχωρισμό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Είσαι έτοιμος για ένα νέο έρωτα? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι ένας άντρας που θέλει να είναι ερωτευμένος. Κοίταξε, αυτό δεν έχει συνταγή, αυτό θέλω να πω. Ότι απλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να φρενάρεις το καινούριο επειδή